καλέσουμε φέτος 4 συμπολίτες μας, οι οποίοι πρόσφεραν αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να προσφέρουν στο μέγιστο βαθμό στο χωριό μας, με γνώμονα την ιδιοτέλεια και την αμεροληψία. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι πολλοί, οι οποίοι θα βραβευτούν στο μέλλον. Όμως φέτος αποφασίσαμε για αυτούς τους 4 συμπολίτες μας. Θέλω να καλέσω κοντά μου τον Φρανσουά Βουτσίνο για να το αποδεχτεί. Έλα, μου το ξέρεις. Αφού το ξέρεις, τι κάνεις το ξέρεις. Φρανσουά, γι' αυτό έβαλες τα καλά σου σήμερα. Μπράβο! Για να το απονεμηθεί έπαινος, αλλά και τη μυθική πλακέτα από την τοπική κοινότητα Γαλισσά, ναι, σε αναγνώριση της πολυετής, πολυπλευρής και ανιδιοτελής προσφοράς του σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Γαλισσά. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω μια ανάγνωση ενός μήνυ βιογραφικού. Ο Φρανσουάς Βουτσίνος γεννήθηκε 13 Ιανουαρίου του 1954. Μέρα τι? 13 Τρίτη. Περίπου το 1964 έφυγε για Αθήνα. Πήγε δημοτικό και γυμνάσιο στους Προέδρους του Εγάλεου. Αποφύτησε στη σχολή Κλεμέντης ως διακοσμητής. Στο στρατό υπηρέτησε στην Προεδρική Φρουρά ως τσολιάς των Εύρων. Μετά το στρατό, περίπου 24 χρονών γύρισε στο Γαλισσά και εργάστηκε στον Εώριο περίπου ως το 1991. Το 1981 παντρεύτηκε τη Μαρία Μαγδαληνή, ενώ το 1984 έκανε μια κόρη τη Μαρία. Όσον αφορά το θέατρο, ξεκίνησε ερασιτεχνικά σε ηλικία 13 χρονών στο Εγάλεο με την ΕΚΝΕ και από 23 χρονών έως και σήμερα έπαιξε με διάφορους συλλόγους θεατρικές παραστάσεις εθελοντικά. Έπαιξε στο Φίνικα στην ομάδα Βολέι περίπου κοντά στη δημιουργία της ομάδας για 2-3 Στα τέλη της δεκαετίας του 60, με ομάδα νεαρών τότε, ξεκίνησε ένα έθιμο όπου άναψε μια τεράστια καρδιά σε ένα λόφο, απέναντι στο λόφο που ξέρετε και σήμερα, κατά τη λήξη της γιορτής της Ιεράς Καρδίας του Ιησού. Το έθιμο κράτησε λίγα χρόνια και χάθηκε. Ενώ το 2013 επιτυχώς το αναβίωσε με το Ενωριακό Συμβούλιο και κατοίκους και νεαρούς του χωριού, όπου και διατηρείται μέχρι σήμερα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να καλέσω τον Δήμαρχο και να μας πει δύο λόγια. Δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το σύλλογο που με παραβλέπει. Ευχαριστώ το σύλλογο που ανήκω κιόλας στο σύλλογο αυτόν, αλλά την κατεπέκταση όλους τους Γαλισσιανούς, γιατί είμαι γέννημα δρέμα Γαλισσιανός. Είμαι 62 χρονών και ζω στο Γαλισσά, είμαι γέννημα δρέμα και όποια πόρτα και να ανοίξω, όλοι μου λένε πέρασε Φρασουά. Δεν έχω όπως στο Γαλισσά. Ευχαριστώ τίποτα άλλο. Ευχαριστώ όλους μας. Δεν πήγουν τα μούσα. Συγγνώμη, αλλά έχει ψηφιστεί νόμος. Έχει ψηφιστεί νόμος, άντρας με άντρα και γυναίκα με άντρα.
σε αναγνώριση του σημαντικού συγγραφικού του έργου για την πολυετή και ανιδιοτελή συμβολή του στην ανάδειξη της ιστορίας του Γαλλισσάνου. Δεν μπορούμε επίσης να παραλείψουμε ένα μήνυμα βιογραφικό του κύριου Μάρκου Φρέρι, ο οποίος γεννήθηκε στο Γαλλισσάνου της Σύμβου το 1932, όπου και έζησε τα παιδικά του χρόνια. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο δημοτικό σχολείο του χωριού, για το οποίο μιλά και στο πρόσφατο βιβλίο του. Τις εγκύκλιες σπουδές του ολοκλήρωσε στη Σύρο, στη Θεσσαλονίκη και στη Λιόν της Γαλλίας. Εκπαιδεύτηκε σε σχολεία των αδελφών των χριστιανικών σχολείων Φρέρ, στην Ιταλία και στη Γαλλία. Έχει επάρκεια διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και είναι αριστούχος πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Ηρακλείου Κρήτης. Δίδαξε γαλλικά στα σχολεία Άγιος Παύλος, Πειραιά, Άγιος Γεώργιος Σύρου και στη Γαλλική Σχολή Ρόδου, όπως και στο Κολέγιο Δελασάν Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία 27 χρόνια της καριέρας του δίδαξε ως δάσκαλος στο Δημοτικό του Λεωδίου Λυκείου Πατησίων στην Αθήνα, από τη θέση του υποδιευθυντή. Ταυτόχρονα δίδαξε γαλλικά και στο Γυμνάσιο του Λεωδίου Λυκείου Πατησίων για μία δεκαετία. Έχει εκδώσει δύο τεύχη, το 1002 βιβλία, όπου σας συνιστώ πραγματικά αυτά τα βιβλία. Το ένα κυκλοφορεί, τα άλλα δύο αν τα βρείτε αξίζει πραγματικά να τα διαβάσετε. Έχει εκδώσει τρία βιβλία λοιπόν. Το 1984 ο Γαλλισσάς από τα αρχαιότατα χρόνια έως σήμερα, το οποίο δίνει συγκλονιστικές πληροφορίες για τον Γαλλισσά. Η ιστορία του Γαλλισσά είναι τεράστια από τα αρχαία χρόνια. Το 2007, εκατονταετία της ενορίας της Ιεράς Καρδίας του Ιησού, και το 2015, όπου πρόσφατα παρουσίασε το βιβλίο το Δημοτικό Σχολείο του Γαλλισσά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του. Ο άνθρωπος αυτός τα έδωσε αφιλοκερδώς αυτά τα βιβλία σε όλο το χωριό. Αξίζει. Θα καλέσω τον αντιδήμαρχο Μάριο Κουτσίνο να προχωρήσει την πράγμευση και να μας πει δύο λόγια αν θέλει. Ο κύριος Μάρκος. Ότι δεν είχαμε στο σπότο, είπαμε προημερών ότι σε αυτή την αίθουσα κάναμε ακριβώς την παρουσίαση του βιβλίου. Τότε είπα ότι είχαν αυτό τώρα. Νομίζω είναι το ρονάδο. Ευχαριστώ πάντως τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος αποφάσισε να δει αυτός ο τίτλος του. Την πλακέτα. Και τον πρόεδρο για ό,τι διάβασα και ό,τι είπε. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, με υγεία και τη στιγμή αυτή να συνεχίσετε ωραία ευχάριστα την συγκέντρωση του κοψίματος της πίτας. Πάντοτε παφιλότατος και λιγομίλητος. Πάντοτε. Επίσης, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, έναν άνθρωπο που με έχει στηρίξει και πνευματικά στην πορεία μου στο Ναυτικό Όμιλο και στην πορεία μου στην τοπική κοινότητα, με συμβουλές, θέλω να καλέσω κοντά μου τον κύριο Γιώργο Φρέρι για να του απονεμηθεί έπαινος αλλά και τιμητική πλακέτα από τον Ναυτικό Όμιλο Γαλλισσά για την ανακήρυξή του ως επίτιμο μέλος με την ιδιότητα του επίτιμου Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Γαλλισσά. Σε αναγνώριση της πολυετής, πολύπλευρης και ανιδιοτελής προσφοράς του στον όμιλό μας στο Γαλλισσά. Θα πρέπει να διαβάσω ένα βιογραφικό. Δεν είναι μύτη, έχει κάνει αρκετά πράγματα ο κύριος Φρέρης. Γεννήθηκε το 1935 στο Γαλλισσά της Σύρου. Μέχρι και 17 χρονών έζησε στο Γαλλισσά. Η σχέση του με την Ερμούπολη ήταν όσο διαρκούσαν τα μαθητικά χρόνια, ώσπου να αποφοιτήσει την εμπορική σχολή Σύρου. Το Σεπτέμβριο του 1952 μετακόμισε στην Αθήνα.
μόνος του στα δύσκολα χρόνια της ηλικίας 18 χρονών για την εξέφραση εργασίας και παραπέρα μάθησης. Οι πρώτες του εργασιακές εμπειρίες ήταν σε ένα εργαστήριο ηλεκτρολογίου περιελήψεων και μετασχηματιστών. Για να εμπλουτίσει τη γνώση του και θεωρητικά, μαθήτευσε στο τμήμα ραδιοερασιτεχνίας Palmer ένα χρόνο και στη συνέχεια δύο χρόνια ηλεκτρολογίας. Τον Ιανουάριο του 1955 κατατάχθηκε στην αεροπορία όπου και υπηρέτησε 29 μήνες. Μετά την απόλυσή του την άνοιξη του 1957 επανήλθε στο Γαλισσά για ένα χρόνο περίπου. Ήταν εποχή μεγάλης ανεργίας στη στεριά και θάλασσα. Μια πρόσκληση να ταξιδέψει σαν ναυτικός απέτυχε και αυτό ήταν η αιτία να μετοικήσει πάλι στην Αθήνα και μετά από ένα διαγωνισμό να προσβληθεί στην εταιρεία Ιζόλας σαν ποιοτικός ελεγκτής της παραγωγής ψυγείων. Μετά από μια τρίμηνη ταχύριθμο εκπαίδευση από γερμανικό ειδικευόμενο τεχνικό. Το 1960 στις 24 Νοεμβρίου προσλήφθηκε στην ηλεκτρική εταιρεία Αθηνών Πειραιός. Τότε του δόθηκε η ευκαιρία να φοιτήσει στο τμήμα ηλεκτρολογίας της Μεταλλιδίου, αλλά και οι ανάγκες της υπηρεσίας της τον υποχρέωσαν να παραμείνει στο διοικητικό τμήμα της ΔΕΗ, στην υπηρεσία παραλαβής καυσίμων στο ατομοελεκτρικό εργοστάσιο του Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου. Το 1964 παντρεύεται την Λουίζα Βαμπακάρη, καταγόμενη από τον Γαλισσά, και αποκτά δύο αγόρια, εκ των οποίων ο πρώτος του γιος του έχει χαρίσει δύο εγγόνια, τον Γιώργο και τη Λουίζα. Το 1965, στις συνδικαλιστικές αναμετρήσεις για την εκλογή νέων συμβούλων στο Σωματείο Εργαζομένων Προσωπικού της ΤΕΟΣ Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών Πειραιός, εκλέγεται σύμβουλος και ενεργά συνδικαλιστής μέχρι την κατάληψη της εξουσίας από τη δικτατορία. Μερικές κινητοποιήσεις κατά την περίοδο αυτή απέτυχαν. Μετά τη μεταπολίτευση σε νέες συνδικαλιστικές αναμετρήσεις εκλέγεται και παραμένει ο σύμβουλος του Συλλόγου Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών Πειραιός μέχρι τις συνταξιοδοτήσεως. Και τώρα το σημαντικό, το πολύ σημαντικό για τον Γαλισσά, το 1981, σαν πρώτο ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Απόδειπων Γαλλισιανών και πρόεδρος μετά το 1991, με πλούσια πολιτιστική και φιλανθρωπική δράση, εγκαταλείπει την Αθήνα και εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στη γενέτειρά του τον Γαλισσά. Το 1982, με δική του πρωτοβουλία, ιδρύεται ο Ναυτικός Όμιλος Γαλισσά. Μετά τις δημοτικές εκλογές του 1990 εκλέγεται Κοινωνικός Σύμβουλος Γαλισσά. Η σταδιοδρομία του τη ΔΕΗ μετά τη σύνταξη τελειώνει το 1991 καθέθοντας τη θέση του προϊσταμένου λογιστήριου. Στις δημοτικές εκλογές του 1994 εκλέγεται αρχηγός της μειοψηφίας της κοινότητας Γαλισσά. Κατά το τέλος και τέλος μετά τις δημοτικές εκλογές του 1998 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος Ανοσίου και Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Γαλισσά του Δήμου Ανοσίου. Τώρα, ελέγχοντας το παρελθόν του με επιείκεια, αισθάνεται ικανοποιημένος διότι υπήρξε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Αυτή η τιμητική διάκριση που μου κάνετε ενθυμούμε ένα ρητό που λέει «Η αρχή είναι το ημίσου του παντός». Γι' αυτό, επειδή τώρα με τιμάτε σαν ιδρυτής του Ναυτικού Ομίλου, θέλω εγώ αυτή την τιμή να την απονείμω σε όλα τα διοικητικά συμβούλια από τότε που ιδρύθηκε από 35 χρόνια ο Ναυτικός Όμιλος και σε όλο τα διοικητικά Τέλος, δεν έχει αναφερθεί πουθενά. Το κρατήσαμε σαν μία έκπληξη. Αλλά οφείλουμε ως κοινότητα να βραβεύσουμε τον επί 50 χρόνια αδιάκοπα ιερέα που προσφέρει στην Καθολική Εκκλησία, ενώ έχει διατελέσει δύο φορές Εφημέριος Γαλισσά, όπου και παραμένει ως σήμερα ακούραστος, τον πατέρα Ιωσήφ Παλαιολόγο.
μόνο ώστε να του απονεμηθεί έμπαινος, αλλά και τιμητική πλακέτα από τη τοπική κοινότητα Γαλισσά για τα 50 χρόνια ιεροσύνης του, το πνευματικό του έργο και την προσφορά του στην τοπική εκκλησία και την εκπαίδευση. Και καλώ την κυρία Καζαντζάκη Μαρία να απονέμει την πέτα. Καλησπέρα σας. Εγώ βρίσκομαι σε ένα άλλο χώρο. Δεν είμαι τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είμαι φορέα, αντικαταστή και σε άλλου τομεί. Βρίσκομαι σε ένα εκτό τόπου και χρόνου χώρο, πνευματικό. Είπαν πάρα πολλά. Εγώ λέω πολλά στην Εκκλησία και εδώ θα πω γύρω. Και βεβαίω όσοι έρχονται εκεί θα έχουν το κουράγιο να μ' ακούνε. Για αν δεν πειράζει, καλά να λέω. Εύχομαι λοιπόν, πρώτα απ' όλα το ευχαριστώ. Δεν το περίμενα, αυτό. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Για οι ενωρίτες. Α, ωραία. Αγαπητοί μου, Γαλλισσιανοί. Όπως είπα προημερώς στην Εκκλησία, δεν θέλω να αισθάνομαι ξένος στο Γαλλισσά. Ή θέλω να γίνω ένα μέλος κάθε οικογένειάς σας, συμβολικά. Να αισθάνεστε τον παπά μέσα στο σπίτι σας, τον ιερέα, τον εφημέριο. Αυτό το ζητώ και θέλω να το νιώθω. Δεν θέλω να είμαι ξένος στην ενορία, στο χωριό. Πιστεύω να με καταλάβατε και όταν έρθει η ώρα της αποχώρησής μου, όπως είπα, χωρίς ντροπή να κλαίω και να κλαίω. Τις ευχές μου των ημερών και τις ιερατικές. Καλή χρονιά. Εγώ λέω καλή χρονιά είναι λίγο τσιγκούνης. Ευλογημένη όμως από το Θεό αυτή η χρονιά. Γιατί όλοι λέμε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, ευχές, ευχές, ευχές. Αλλά όταν συνέλθουμε μετά από λίγο, λέμε πού είναι τα χρόνια αυτά, πού είναι οι ευχές, τι γίνεται, χαθήκαν, ξεχαστήκανε, λόγια. Εγώ δεν λέω λοιπόν χρόνια πολλά. Καλή χρονιά ευλογημένη. Και του χρόνου από τον Θεό ευλογημένη, του χρόνου. Αν είμαι καλά και ζω και είμαι στον Γαλλισσά ακόμη, θέλω όπως σήμερα και σε συνεργασία με τον Γιάννη που τα πραγματικά και με όλους τους άλλους φορείς, ωραίο, ναι, όλοι μαζί μπορούμε. Ο πατέρας χωριστά να γυρνάμε γύρω-γύρω από τίποτα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.